Λευκό ή άκυρο, ω μια συνειδητή ψήφο κατά δίκη και των δύο υποψηφίων δημάρχων στο Δήμο Ιωαννητών για τον δεύτερο γύρο, προτείνει η Λαϊκή Συσπήρωση, που κέρδισε ποσοστό 5,07% και θα εκπροσωπηθεί στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, από την επικεφαλή τη Όλη Τσουμάνη. Η Παράταξη δηλώνει ικανοποιημένη από την πορεία τη στι δημοτικέ εκλογέ, όπου σε σχέση με τα ποσοστά του 2019 στον Δήμο Ιωαννητών ενισχύθηκε κατά δύο ποσοστιαίε μονάδε περίπου. Σε σχέση όμω με τα ποσοστά των εθνικών εκλογών του Μαΐου, υπολείπεται σημαντικά. Η διαφοροποίηση αυτή έχει την εξήγησή τη, όπω τόνισε η κυρία Τσουμάνη, στι πιέσει και στου εκβιασμού που ασκήθηκαν από άλλε παρατάξει, σε μια τελείω διαφορετική λογική από την επιλογή τη λαϊκή συσπήρωση να απευθυνθεί, όπω είπε, στου πολίτε, ζητώντα του να κάνουν τι επιλογέ του με πολιτικά κριτήρια. Δεδομένου του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών στα Γιάννενα, είναι δεδομένο ότι και οι δύο έχουν και ο Μπέγκα και ο Παπαγεωργίου έχουν διοικήσει, έχουν διοικήσει αντιλαϊκά και έχουν δοκιμαστεί. Έχουν δοκιμαστεί στα ακριβάντα αποδοτικά, στο πανάκριβο νερό, στι άθλιε παιδικέ χαρέ, στι ανύπαρκτε υποδομέ για το Γιαννιώτικο λαό και τα παιδιά του. Από αυτή τη σκοπιά, η μόνη ψήφο που του αξίζει είναι η ψήφο καταδίκη με άκυρο ή λευκό. Εχθρικό μπλοκ δυνάμεων που θα διοικήσει με διάφορε συνεργασίε και διεργασίε το επόμενο διάστημα το Δήμο και αναμένουμε τα παζάρια, τις υποσχέσεις και τα ανταλλάγματα που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Η επόμενη αντιλα... η αντιλαϊκή δημοτική αρχή θα έχει απέναντί τη τη λαϊκή συσπήρωση με ανεβασμένα τα ποσοστά τη κατά δύο ποσοστιαίε μονάδε και με εκατοντάδε περισσότερου γιανιώτε που τη στήριξαν. Το μπλοκ λοιπόν των δυνάμεων που ήταν ο Παπαγεωργίου, ο Μπέγκα, η Καλογιάννη, ο Κολόκα, καλούσαν τον κόσμο να ψηφίσει πρόσωπα ότι οι πολιτικές οι εκλογές του Δήμου δεν είναι πολιτικές, έγινε επέλαση εκβιασμών και ψευτοδηλημάτων με τη συγκρότηση των τοπικών συμβουλίων. Έγινε επέλαση εκβιασμών πάνω στο δικαίωμα των ανθρώπων με εκβιασμούς αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταθέσεων. Νομίζουμε ότι δεν λέμε κάτι καινούριο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δυσκολευτεί κατά τη γνώμη μας η πολιτικοποίηση της ψήφου. Ακόμη καλύτερα ποσοστά κατέγραψε η Λαϊκή Συσπήρωση στην Περιφέρεια Ήπειρου με επικεφαλή τον Γιώργο Πρέντζα συγκεντρώνοντα ποσοστό 8,31%. Η Λαϊκή Συσπήρωση αποκτά και μία έδρα περισσότερη στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο εξή θα εκπροσωπείται από τέσσερι συμβούλου. Όσον αφορά την Περιφέρεια Ήπειρου, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλου όσου δώσανε μία άνοδο διακριτή στη Λαϊκή Συσπήρωση Ήπειρου, αυξάνοντα τα ποσοστά της σε σχέση με το 19 κατά 39%, αυξάνοντας σε 4.000 επιπλέον ψήφους από 12.500-16.500 τη λαϊκή συσπήρωση και μάλιστα δίνοντας και 1.500 ψήφου παραπάνω από τι βουλευτικέ εκλογέ του Ιουνίου. Αυτό δείχνει ότι η Λαϊκή Σύμβουλο είναι η μόνη παράταξη που στα πλαίσια και του καινούργιου νόμου που μειώνει αθροιστικά τι έδρα, να είναι η μόνη που αυξάνει από τρει σε τέσσερι τι έδρε, στη στιγμή που η παράταξη Καχρημάνη, του κ. Στέφου, του κ. Ζόπλου, χάνουν από δύο έδρα και η παράταξη του κ. Ζούμπου μένει στι ίδιε. Θεωρούμε ότι επειδή η λαϊκή συσπήρωση πολιτικά στάθηκε έντιμα σε όλη αυτή την περίοδο, ότι είναι πολιτικέ οι εκλογέ, άνοιξε το ζήτημα τη αντίθεση ανάμεσα στην εξυπηρέτηση επιχειρηματικών ομήλων και μη εξυπηρέτηση των αγκών του λαού. Οι υπόλοιπε παρατάξει στήριξαν με κάθε τρόπο και στην προηγούμενη τετραετία αλλά και στην προεκλογική περίοδο τον εκλεκτό Τη αστική τάξη περιοχή, τον κύριο Καχρημάνη. Αυτό έχει φαίνεται και από το γεγονό ότι 20.000 ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τι εκλογέ του Ιουνίου και 7.000 ψήφοι του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τι εκλογέ του Ιουνίου χάνονται στι περιφερειακέ κάλπε για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και αν υπολογιστούν, αθροίζουν και βγάζουν το αποτέλεσμα του κυρίου Καχρημάνη. Αυτοί οι οποίοι πρημοδότησαν την περιφερειακή αρχική Καχρημάνη ω εκλεκτό όλων, οι ίδιοι προσπάθησαν να ανακόψουν με συγκεκριμένου τρόπου και τη δυναμική τη λαϊκή ισπυρώση.